Δανέλη, πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Παπαχριστόπουλο εκ μέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι σε αναφορά με όσα είπε ο αγαπητός πρόεδρος ο κύριος Μεϊμαράκης για ζήτημα, ας πούμε, αρμοδιοτήτων και επικάλυψης αρμοδιοτήτων κτλ. Με αναφορά στην επιλογή, στην ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Πολύδωρο κτλ. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς σε αυτό που θα σας πω. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκ των πραγμάτων, και είναι σε γνώση αυτό και των δικαστών και των πολιτικών και όλου του δημόσιου βίου, εμπεριέχει ένα πολιτικό αποτέλεσμα, ένα πολιτικό συμπέρασμα στην επιλογή την οποία έγινε. Παράγει, και δεν είναι αφύσικο αυτό, αλλά παράγει πολιτική, παράγει με κάθε έννοια. Και από αυτού η κυβέρνηση και δια του Πρωθυπουργού σε δηλώσεις που έκανε και σε εισηγήσεις την προηγούμενη Κυριακή και δια των εκπροσώπων της, άσκησε την δικιά της πολιτική κριτική, αφού αυτονοήτως από την πρώτη στιγμή έθεσε το ζήτημα της προσαρμογής και της απόλυτης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, καθώς στο προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες, αυτό το θέμα πήρε και δεν ήταν δυνατό παρά να πάρει στοιχεία μιας κορυφαίας πολιτικής σύγκρουσης, υπήρξε απέτηση για παρέτηση υπουργού, για άμεση προσφυγή στις κάλπες, για άμεση ακύρωση νόμου. Αυτά στο ανώτατο δυνατό επίπεδο από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπήρξε και από πλευράς της κυβέρνησης η αντίστοιχη τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ως εκ τούτου, εγώ προσωπικά σας το λέω τώρα και κρίνετε με αν είναι στο πλαίσιο της δικιάς μου αρμοδιότητας και του δικού μου θεσμικού ρόλου. Εκτιμώ το ότι ο Πρωθυπουργός σε αυτό το επίπεδο και όχι όπως θα μπορούσε, επιτρέψτε μου να πω, πολιτικά υποκριτικά, διότι τυχαίνει να είναι και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορούσε να έχει κάνει αυτή την πρόταση. Αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Ναι, αυτό σας λέω. Εγώ διαφωνώ ως προς αυτό με εσάς. Δηλαδή, εφόσον είχε πάρει και έχει πάρει αυτό, σε αυτό το επίπεδο έχει φτάσει η κορύφωση της σύγκρουσης γύρω από αυτό το ζήτημα, καλός ή κακός, και τέθησαν τα θέματα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, το ότι ο Πρωθυπουργός και ως Πρωθυπουργός, πέραν ας πούμε του Προέδρου, έκανε μία επιλογή, μία πρόταση που κατά τη γνώμη του εμπεριέχει στοιχεία ενός ευρύτερου πνεύματος αντιμετώπισης για να ξεφύγουμε από την κατάσταση, εγώ δεν αισθάνθηκα, σας το λέω ευθύτατα, θυγμένος, και γι' αυτό έκανα ύστερα και τη δήλωση από την Βουλή εδώ, ακριβώς για να εξισορροπήσω και να πάρουμε το νήμα να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν αμφιβάλλω, απλώς σας λέω ότι στο επίπεδο πλέον που συζητάμε για αυτό το θέμα, είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού, κατά τη γνώμη μου, ευθέως να τοποθετείται και ως προς τις επιλογές του και όχι μέσα από την τυπική και σωστή κατά τα άλλα θεσμική οδό που αυτά τα θέματα μπαίνουν. Δέχομαι την κριτική σας, σας αντιτείνω μία άλλη άποψη για την οποία εγώ δεν αισθάνθηκα ούτε προσωπικά ούτε θεσμικά ότι παρεκάμφθην σε αυτό το ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ο κύριος Πρωθυπουργός απαντά πολιτικά στον κύριο Μητσοτάκη αν θέλει. Δεν κάνει ραντεβού με ένα υποψήφιο πρόεδρος του Μαξίμου. Συγχωρείτε δηλαδή. Κύριε Μεϊμαράκη, κάτι θέλατε να πείτε για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Να το κλείσουμε ανάμεσά μας και να περάσουμε στον κύριο Παπαχριστό. Δεν ήθελα να το περάσω ασχολίαστο, διότι αισθάνομαι αυτό που σας λέω. Κάνετε και κάνετε αυτή την παρέμβαση και αλλήμον αν δεν την κάνατε. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Άλλωστε, το ίδιο κάνατε βγαίνοντας και από τη Βουλή και αναφέροντας εσείς το όνομα για να το σώσετε. Γιατί και εσείς καταλάβατε το ατόπιμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα μπορούσε να το είχε κάνει από την Κουμουνδούρου. Διότι βεβαίως είναι αρχηγός του πρώτου κόμματος και σαφώς θα έπρεπε να έχει και άποψη και γνώμη και θα έπρεπε να συζητήσει και με τον πρόεδρο της Βουλής. Εγώ λοιπόν πρώτον διαπιστώνω το ατόπιμα, το ότι τον κάλεσε χωρίς τελικά να έχετε βγει εσείς πρώτος στο Μαξίμου, όχι στην Κουμουνδούρου, ούτε στη Βουλή. Στο Μαξίμου. Το δεύτερο,
Βεβαίως και παράγει πολιτικό αποτέλεσμα μια απόφαση του ΣΤΕ όταν κρίνει συνταγματικότητα. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην ουσία εκείνη την ώρα διάδικη είναι η κυβέρνηση που λέει είναι συνταγματικός ο νόμος και η αντιπολίτευση που λέει είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Και γι' αυτό και έχει πολιτικό ζήτημα και πολλοί λένε κάνετε πολιτικές παρεμβάσεις ή παρεμβαίνετε. Όχι, λέμε την άποψή μας. Και θα έλεγα μάλιστα ότι ήρθε η ώρα να επανεξετάσουμε πρώτον το θέμα του συνταγματικού δικαστηρίου και πάλι και δεύτερον την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από ευρύτατο εκλεκτορικό σώμα. Θέσεις για τις οποίες εγώ στην αναθεώρηση του 2001 ήμουνα πάρα πολύ ένθερμος. Σας λέω όμως κύριε Πρόεδρε και το κλείνουμε εδώ και καλά κάνατε και κάνατε την παρέμβαση, έτσι έπρεπε, αλίμονο, έπρεπε να τον υποστηρίξετε τον Πρωθυπουργό. Πρώτον ότι και εσείς αποδέχεστε ότι υπάρχει ατόπιμα για το Μαξίμου και ευνηδίασε. Ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός. Ενώ όταν πας για συντένεση δημιουργείς συμπεριφορές και κανόνες που μπορούν να τίνουν στο να βρεθεί η κοινή λύση. Δεν ευνηδιάζεις. Αυτό λοιπόν σας είπα ότι έπρεπε εσείς, και βγήκατε βέβαια και το είπατε, να είχατε ήδη φωνάξει ό,τι κάνατε και με τις προηγούμενες ανεξάρτητες αρχές. Δεν το κάνατε με τις προηγούμενες ανεξάρτητες αρχές. Και εσείς και εγώ και όλοι οι πρόεδροι. Άρα λοιπόν εγώ χαίρομαι που εσείς το καταλάβατε και το στηρίζετε έτσι και έτσι πρέπει να γίνει, αλλά μην προχωρήσουμε τη συζήτηση. Είναι να ένα, η απόφαση του ΣΤΕ παράγει πολιτικό αποτέλεσμα, αλίμονο και αν αποφάσεις δικαστηρίων που κρίνουν συνταγματικότητα ή όχι δεν παράγουν πολιτικά ζητήματα, είναι εξίσου φανερό. Πάντα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Κύριε Μημαράκη, με συγχωρείτε κύριε Βαρεμένο, μην παρεμβαίνετε αν θέλετε για να κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Καταρχήν επειδή είναι δημόσια συνεδρίαση δεν παραδέχθηκαν ότι υπήρξε ατόπιμα που έγινε αυτό. Εν τη ρήμη του λόγου σας το είπατε. Αλλά να σας επισημάνω, οι παλαιότεροι ακόμα και εξ ημών, ο κύριος Τραγάκης είναι παρόν, το γνωρίζει, ότι σε πλήθος αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για αντισυνταγματικότητα νόμων, η εκτελεστική εξουσία με επιδιορθώσεις ελάχιστες ή και καθόλου που επιδέχονται, το γνωρίζετε πολύ καλά, κριτικής, αντιμετώπισαν αυτό το δικαστήριο. Και σήμερα δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ήθελα να το επισημάνω. Και σήμερα γίνεται. Σε αυτό που λέτε τώρα έχετε δίκιο και είναι άχαρη αυτή η συζήτηση, ας μην την κάνουμε. Αλλά η προσωπική μου άποψη, την οποία έχω εκφράσει άπειρες φορές, είναι ότι όλα κρίνονται και οι αποφάσεις κρίνονται. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως, όταν μέσα στη Βουλή η μεν κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός και η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι είναι αντισυνταγματικός, είναι σαφές ότι πάμε στο συνταγματικό δικαστήριο να κρίνει με διάδικους την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Τόσα χρόνια αυτό γίνεται. Και πράγματι, όποτε κριθεί αντισυνταγματικός, έρχεται η κυβέρνηση, το διορθώνει ή μπορεί και να το προσπεράσει ή να βρει ότι. Το έχουν προσπεράσει. Ακριβώς. Και το κόμμα σας και το άλλο κόμμα πολλές φορές σε κρίσιμα νομοθετήματα. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω.